Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Space στο Johannesburg. Απόψε το βίντεο μας έχει θέμα τη ρύθμιση βαλβίδων με σταθερά καπελώτα. Δηλαδή με καπελώτα τα οποία δεν είναι υδραυλικά και θα πρέπει να αντικατασταθεί όλο το καπελώτο. Το καπελώτο θα το δούμε τώρα, είναι σαν ένα ποτηράκι μεταλλικό που για να πετύχουμε το σωστό διάκαινο που θα πρέπει να έχει η βαλβίδα με τον υδροφόρο, και έχουμε πει για ποιο λόγο έτσι, γιατί όταν θα λειτουργήσει η μηχανή και τα μέταλλα θα ζεσταθούν, όλα θα κάνουν διαστολή, οπότε πρέπει να υπάρχει πάντα ένα κενό που ορίζει ο κατασκευαστής ανάλογα με τη διαστολή που παρουσιάζουν τα μέταλλα που έχει χρησιμοποιήσει, ώστε ποτέ να μην ακουμπήσει η βαλβίδα στον εκκεντροφόρο, γιατί όταν θα αρχίσει να κουμπίσει ουσιαστικά θα την πατάει και θα την έχει ελαφρώς ανοιχτή, με αποτέλεσμα μετά από κάποια χιλιόμετρα να την κάψει. Αυτό συναντάται πολύ συχνά στους κινητήρες που έχουν γίνει μετατροπή σε υγραέριο, γιατί οι έδρες των βαλβίδων έχουν σχεδιαστεί στο να λειτουργούν με βενζίνα, που η βενζίνα έχει μία λιπαντική ικανότητα και όταν καίγεται και γίνεται, ας πούμε, καυσαέρια, αλλά και όταν εισέρχεται, και ουσιαστικά δημιουργούν ουσιαστικά ένα πάτημα, δηλαδή ουσιαστικά βυθίζουν τις βαλβίδες προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η βαλβίδα πιο ψηλά και να κλείνει το διάκαινο, να ακουμπάει στον κεντροφόρο η βαλβίδα και μετά να αρχίζει να καίγεται. Γι' αυτό καλό θα είναι, ειδικά όσους έχετε κάνει αυτό τώρα από εταιρεία σε εταιρεία και από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, είναι σε άλλες πιο έντονο, σε άλλες λιγότερο έντονο, αλλά καλό θα είναι αν έχετε κινητήρα ο οποίος δεν έχει υδραυλικά οστήρια, δηλαδή αυτορυθμιζόμενο διάκαινο, να κάνετε συνέχεια ελέγχους πιο γρήγορα από ό,τι ορίζει ο κατασκευαστής από τη χρήση της βενζίνης. Δηλαδή, άμα λέει κάθε 60 ή 100 χιλιάδες χιλιόμετρα, ανάλογα τώρα το αυτοκίνητο, εσείς θα το κάνετε στα μισά. Έτσι, λοιπόν, εδώ τώρα αυτή η δουλειά για πολλούς φαντάζει δύσκολη. Και φαντάζει δύσκολη γιατί δεν ξέρουν τη θεωρία πίσω από αυτό. Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε? Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε είναι τα εξής. Ή θα έχουμε μοντάρι, τώρα αν σκεφτούμε ότι αυτό μπορεί να είναι μονταρισμένο στο αυτοκίνητο, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες, γι' αυτό δεν το έχουμε μοντάρι ακόμα, οπότε θα τις κάνουμε εδώ που είναι ακόμα και πιο εύκολο. Εάν είναι μονταρισμένο στο αυτοκίνητο, πάντα θα φέρνουμε τον κύλινδρο που θέλουμε να μετρήσουμε στην καύση. Στο πιστόνι θα είναι στο άνεκρο σημείο στη φάση της καύσεως, ώστε και οι δύο βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής να είναι κλειστές, και τότε θα προχωράμε στις μετρήσεις. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν έχουμε και καδένες, δεν έχουμε τίποτα συνδεμένα, θα ελέγξουμε έναν προς έναν τους εγκεντροφόρους με τη σειρά. Δεν θα γυρίσουμε εμείς τον εγκεντροφόρο χωρίς να μας απασχολεί αν θα κουμπίσουν οι βαλβίδες, γιατί δεν υπάρχει κάτι από κάτω. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν πράγμα που είναι να βάλουμε τους κεντροφόρους πίσω, να βάλουμε τα καπελώτα όπως τα βγάλαμε. Α, παρέλειψα να σας πω ότι αυτό θα πρέπει ο έλεγχος να γίνεται πάντα σε περίπτωση που κάνουμε αντικατάσταση φλάτσα κεφαλής, παραδείγματος χάρη, και τρίψουμε βαλβίδες. Όταν θα τις τρίψουμε τις βαλβίδες στις έδρες, οι βαλβίδες θα ανέβουν προς τα πάνω, λογικό, οπότε το διάκαινο πάλι θα μειωθεί. Οπότε ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να γίνει και όταν επισκευάζουμε κεφαλή, δηλαδή όταν τρίβουμε βαλβίδες και τις ξαναβάζουμε πίσω κτλ. Και θα πρέπει να γίνει. Σημείωση. Συνιστώ, μερικοί για ευκολία τρίβετε τις βαλβίδες, αντί να αλλάξετε καπελώτα, τρίβετε τις βαλβίδες στον τροχό. Μην το κάνετε. Καλό είναι να μπει ένα καινούριο καπελώτο. Μην τρίβετε τις βαλβίδες, γιατί ποτέ η βαλβίδα, η επιφάνειά της δεν θα έρθει ευθεία, θα είναι πάντα λίγο κάπως λοξή, με αποτέλεσμα όταν θα λειτουργήσει να ανοίξει ακόμα μεγαλύτερο το διάγενο και μπορεί να έχουμε και κάποιους θορύβους από εκεί. Καλό είναι να μην τρίβουμε τις βαλβίδες, δηλαδή το πίσω μέρος της βαλβίδας που ακουμπάει στο καπελώτο, να μην το τρίβουμε.
στον τροχό, ώστε να ουσιαστικά να μικρύνουμε το συνολικό μήκος της βαλβίδας και να κερδίσουμε το διάκαινο αυτό που μας λείπει από εδώ. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι λοιπόν η διαδικασία, επανέρχομαι. Μετράμε ένα προς ένα όλους τους κυλίδρους, θα φέρουμε και την κάμερα κοντά, να σας δείξω και πώς είναι η σωστή μέτρηση. Θα μετρήσουμε όλες τις βαλβίδες όταν είναι κλειστές. Βλέπετε αυτά τα έκεντρα δείχνουν προς τα πάνω. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τα μετρήσουμε. Έτσι. Τώρα εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα τα οποία θα τα αναλύσουμε. Όταν τα έκεντρα δείχνουν προς τα πάνω, είναι η κατάλληλη θέση ώστε να γίνει η μέτρηση το βαλβίδο. Τώρα και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά από το ακριβώς προς τα πάνω δεν παίζει ρόλο, γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ το έκεντρο του κεντροφόρου είναι μισός κύκλος και μετά αρχίζει και κάνει το αμύγδαλο που λέμε. Λοιπόν, θα μετρήσουμε έναν προς έναν όλες τις βαλβίδες και θα τις γράψουμε κάτω. Το έχω κάνει εγώ ήδη, έτσι. Είναι εδώ γραμμένες. Τώρα, αφού λοιπόν τις γράψουμε, θα δούμε ποιες από τις βαλβίδες μας είναι εκτός από τα στάνταρ που ορίζει ο κατασκευαστής. Έτσι, πάμε να σας δείξω πώς κάνουμε μία μέτρηση, πώς γίνεται μία μέτρηση και πώς πρέπει να το αισθάνεστε το φίλερ όταν το βάζετε. Έτσι, και εφόσον ολοκληρώσουμε με τις μετρήσεις και τις έχουμε γραμμένες, μετά θα προχωρήσουμε στο δεύτερο βήμα που είναι να αφαιρέσουμε τον κεντροφόρο και να προσπαθήσουμε να τριάξουμε καπελώτα που κάπου το διάκαινο είναι μεγαλύτερο και κάπου είναι μικρότερο, να τα κάνουμε swap που λέμε, δηλαδή να τα αντικαταστήσουμε, ώστε να δούμε εάν θα μπορέσουμε να σώσουμε μερικά ή θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε όλα. Πάμε. Λοιπόν, θα δούμε στο ένα κεντροφόρο τι ενέργειες θα πρέπει να κάνουμε. Παρέψα να σας πω ότι υπάρχει ήδη βίντεο στην αρχή, όταν είχα ξεκινήσει να κάνω βίντεο, που δείχνω πώς γίνεται η μέτρηση των βαλβίδων, πώς δηλαδή θα φέρουμε τον πρώτο, στην καύση σε σχέση με τον τέταρτο και πώς θα πάρουμε με τη σειρά. Μπορείτε να ανατρέξετε εκείνο το βίντεο, θα βάλω και το link ακριβώς από πάνω, αν θέλετε να πάτε να το δείτε και εκείνο το βίντεο, είναι πολύ κατατοπιστικό. Γιατί εκείνο δείχνει το παλιό σύστημα που ρυθμίζαμε, που είχε βιδάκια και μπορούσαμε και ρυθμίζαμε με το βιδάκι τις βαλβίδες. Τώρα εδώ λοιπόν έχουμε τα καπελώτα. Φέρετε τα καπελώτα τώρα εδώ μέσα, έτσι, τα ποτηράκια εδώ πέρα. Υπάρχουν και τέτοια καπελώτα τα οποία είναι υδραυλικά, δηλαδή δεν έχονται ένα λάδι από το πλάι και μέσα ουσιαστικά έχουν ένα έμβολο και η πίεση του λαδιού μπορεί και ρυθμίζει το διάκαινο που θα πρέπει να έχει ο κεντροφόρος με τη βαλβίδα. Λοιπόν, τώρα, εδώ στα δύο πρώτα είμαστε, καταρχήν ξέχασα να σας πω ότι εδώ ο κατασκευαστής λέει κρύος ο κινητήρας, κεντροφόρος εισαγωγής από 0,26 έως 0,34. Εδώ λοιπόν είμαστε 0,33. Εδώ είμαστε 0,28, είμαστε πάλι με μέσα στο όριο. Εδώ είμαστε 0,16. Εδώ είμαστε 0,13 και εδώ είμαστε 0. Λοιπόν, εδώ δηλαδή η βαλβίδα τώρα αυτή είναι πατημένη, δεν περνάει κανένα φίλερ, που ούτε το πιο ψηλό που έχω δεν περνάει, το 0,005 δεν περνάει, το 0,0, ούτε το 0,04, για να δω, το 0,04 πάει να μπει, δεν μπαίνει πάντως, για να δω, μπα, δεν μπαίνει. Είναι κουμπάι. Ο κεντροφόρος αυτή τη στιγμή, το πίσω μέρος του κεντροφόρου, πατάει τη βαλβίδα και την ανοίγει. Λοιπόν, τώρα πάμε να βγάλουμε τον κεντροφόρο. Γρήγορα, γρήγορα.
Λοιπόν, αυτό είναι το καπελότο. Έτσι, ουσιαστικά είναι ένα μεταλλικό ποτηράκι. Και βλέπουμε μέσα εδώ είναι το σημείο που ακουμπάει με τη βαλβίδα. Η βαλβίδα βρίσκεται εδώ, τη βλέπουμε έτσι. Λοιπόν, τώρα, όλα τα καπελότα συνήθως μέσα έχουν ένα κωδικό. Ο συγκεκριμένος εδώ είναι 800U. Το 800 αναφέρεται στο ότι είναι 8 χιλιοστά. Βλέπουμε ότι το δίπλα είναι και το δίπλα 800, για να δω. Ναι, και το δίπλα είναι 800. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι λέει 800U. Το U αναφέρεται στο ότι είναι για τις, δεν είναι, αυτό είναι τώρα για το συγκεκριμένο κινητήρα. Σε άλλον μπορεί να έχει άλλο γράμμα. Αλλά το συγκεκριμένο το U αναφέρει ότι είναι καπελότο για τον κεντροφόρο εισαγωγής. Δεν μπορούμε να πάρουμε τον εξαγωγής στο συγκεκριμένο κινητήρα και να τον βάλουμε στις εισαγωγής. Σε άλλους κινητήρες μπορούμε, αλλά συνήθως στους περισσότερους είναι ξεχωριστά. Δηλαδή τα καπελότα εισαγωγής με τα καπελότα εξαγωγής. Τώρα, εάν μετρήσουμε. Το 800 λοιπόν αναφέρεται ότι αυτό εδώ είναι 8 χιλιοστά. Πάμε να το επιβεβαιώσουμε, γιατί καμιά φορά όταν δουλεύει και το καπελότο. Θύρεται. Λοιπόν, είναι ακριβώς 8 χιλιοστά. Έτσι. Οπότε ξέρουμε ότι αυτό είναι 8 χιλιοστά και αυτό εδώ είναι 8 χιλιοστά, που λέει και αυτό 800. Καλό θα είναι βέβαια να καθαρίζουμε και τα μικρόμετρά μας τις επιφάνειες, γιατί οποιοδήποτε μικρή βρωμίτσα μας δείχνει λάθος μέτρηση. Είναι και αυτό 8 χιλιοστά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν εδώ που είπαμε ότι είναι 0,13, ενώ θα έπρεπε να είναι κατά ελάχιστο 0,26 και κατά μέγιστο 0,34. Έτσι, τώρα πώς εμείς θα βρούμε τι θα πρέπει να βάλουμε εδώ? Είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται πάντοτε, και ο μαθηματικός τύπος είναι αυτής. Ταφ, που είναι το διάκαινο, το επιθυμητό, ίσον, ταφ 1, θα σας εξηγήσω, το ταφ 1 είναι το καπελότο που έχουμε εδώ, παρένθεση, σε 1 μείον σε 2. Σε 1 είναι το πραγματικό, η πραγματική μέτρηση που έχουμε, το διάκαινο, έτσι, και σε 2 είναι το επιθυμητό. Οπότε, αν κάνουμε την πράξη, είπαμε, ταφ ίσον, ταφ 1, δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας, φαίνεται, yes, συν, παρένθεση, σε 1 μείον σε 2. Αυτό είναι το επιθυμητό, το επιθυμητό καπελότο που θέλουμε. Αυτό είναι το καπελότο που έχουμε. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 8,00. Δεν παίζουν ρόλο τα μηδενικά μετά την υποδιαστολή, γιατί είναι τέτοιο. Συν, παρένθεση, σε 1 που είναι το διάκαινο που έχουμε, που στην προκειμένη περίπτωση είναι 0,13, μείον το διάκαινο που θέλουμε, θα το βάλουμε εμείς στη μέση, είπαμε ότι είναι
026 έως 034, να το βάλουμε 030. Έτσι. Ίσον τάφ, πάμε να κάνουμε αυτή την πράξη. Εδώ έχουμε μείον 17, παρένθεση, συν 8, ίσον, συγκεκριμένη περίπτωση είναι 8, μείον 017, συγγνώμη, για να μην κάνουμε και λάθος, είναι 83. Οπότε αυτό θα γίνει 7,83. Οπότε εμείς θα πρέπει να βρούμε ένα καπελότο που μέσα να λέει 7,83 ή το πιο κοντινό που έχει. Δηλαδή να λέει 783 U. Πάμε να δούμε τώρα στο manual τι διαθέσιμα καπελότα υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα διαθέσιμα καπελότα. Εδώ είναι η εισαγωγή, ξεκινάνε όλα με U. Και εδώ είναι η εισαγωγή και εδώ είναι η εξαγωγή που ξεκινάει με N. Τώρα, βλέπουμε ότι το ελάχιστο που μπορούμε με βάση τον κατάλογο που έχουμε εδώ είναι το 788 και εμείς θέλουμε 783. Δηλαδή, πέφτουμε σε διάκαινο 0,25. Είμαστε 1/100 του χιλιοστού για τη συγκεκριμένη βαλβίδα κάτω από το επιθυμητό, το οποίο μπορούμε να το δεχτούμε, αν και όταν θα δουλέψει η βαλβίδα, επειδή την έχουμε τρίψει, θα κατέβει λίγο ακόμα και θα κλείσει το διάκαινο, οπότε δεν είναι και τόσο σωστό. Βλέπουμε όμως ότι στο νούμερο, στην άλλη βαλβίδα, η οποία είπαμε ότι το διάκαινο είναι 0, η βαλβίδα πατιέται, δεν έχει χαμηλότερο να αγοράσουμε. Αυτό σημαίνει τι τώρα? Ότι έχουμε πρόβλημα με την έδρα, έχει καθίσει πάρα πολύ η έδρα. Όταν είχαν η πρώτη, δεν ξέρω τώρα πόσες φορές έχει ανοιχτεί η μηχανή, μπορεί να είναι η δεύτερη που την ανοίξαμε εμείς, σίγουρα πρέπει να είναι η δεύτερη, μπορεί να είναι και τρίτη και τέταρτη, δεν το γνωρίζω. Αυτό σίγουρα που γνωρίζω είναι ότι εφόσον δεν έχουμε καπελότο, υπάρχουν δύο λύσεις τώρα. Υπάρχει η λύση που σας είπα να αποφύγουμε και υπάρχει και η λύση η σωστή που είναι να αντικαταστήσουμε την έδρα της βαλβίδας. Το οποίο είναι κάτι που θέλω να αποφύγω. Πάμε να δούμε εάν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, πώς θα τρίψουμε μια βαλβίδα στον τροχό, αλλά να ξέρουμε ότι έχει γίνει απόλυτα ευθεία. Σας συνιστώ να μην το κάνετε. Και εγώ πάντα προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά στην προκειμένη περίπτωση τώρα, για να μην μπλέξουμε με αλλαγές έδρες βαλβίδων και τα λοιπά, και δεν νομίζω και ότι ο πελάτης θα θέλει να πληρώσει όλα αυτά τα λεφτά τώρα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την κατάσταση. Πάμε. Λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο? Έχοντας τη λήξη το καπελότο με λίγο χαρτοτενία για να μην το τραυματίσουμε από τις αγώνες της μέγκυνης, και με ένα σταθερό δράπανο διαλέγουμε μία πέτρα η οποία θα μπορεί να κόψει, χωρίς να ακουμπάει στα πλάγια εδώ το καπελότο, να μπορεί να κόψει ευθύγραμμα και εντελώς 90 μοίρες, έτσι, την επιφάνεια του καπελότου. Έτσι, αυτό, παιδιά, θα το πούμε στο τέλος.
Λοιπόν, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Έτσι βλέπετε ότι το κόβουμε ακριβώς 90 μοίρες σε σχέση με την επιφάνεια εδώ, γιατί δεν θέλουμε να αυτή η επιφάνεια να μην είναι 90 μοίρες, παράλληλη με αυτή εδώ, γιατί αν δεν είναι, όπως θα δουλεύει το καπελό, θα κάνει αυτό το πράγμα μέσα, στην αρχή τουλάχιστον, με αποτέλεσμα να μας δημιουργήσει και κενά στον οδηγό του καπελότου. Πάμε λοιπόν να μετρήσουμε πόσο έχουμε κατέβει. Λοιπόν, είμαστε στο 80 12. Είμαστε στο 83. 7,88. Είμαστε στη διατομή δηλαδή που βρίσκουμε να αγοράσουμε. Θέλουμε λίγο ακόμα, τώρα σιγά σιγά από εδώ και πέρα θα κόβουμε και θα μετράμε. Θα κόβουμε και θα μετράμε. Λοιπόν, σφίγγουμε. Δεν ασκώ πολύ πίεση στο δράπανο, ίσα ίσα που το ακουμπάω. Είμαστε στο 50 μείον. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς. Είμαστε ακριβώς. Τώρα, πάμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή η επιφάνεια, αν και φαίνεται ότι είναι ακριβώς παράλληλη με την από πίσω, πάμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτή η επιφάνεια είναι ακριβώς ευθεία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η διαφορά μας είναι 2 εκατοστά του χιλιοστού, που αυτό μπορεί να οφείλεται βέβαια και στην επιφάνεια που έχει πλέον τριφτεί με την πέτρα. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές μας, δεν έχουμε διαφορά. 2 εκατοστά του χιλιοστού είναι κάτι το οποίο ούτε που θα το... μπορεί να ήταν και έτσι δηλαδή. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, να το ξαναδούμε. Έτσι. Να δούμε και ένα εργοστασιακό πώς είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τα δύο. Δεν είμαστε άσχημα, κάναμε καλή δουλειά πιστεύω. Το κάναμε ευθεία. Αυτά τώρα παιδιά είναι εμπειρικές λύσεις. Εδώ ήθελα τώρα να το πω. Είναι εμπειρικές λύσεις που και εγώ τις αποφεύγω, δεν τις κάνω.
τις έχω κάνει στο παρελθόν και δουλεύουν. Δεν είναι δηλαδή ότι το έκανα πρώτη φορά τώρα για να δω. Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν και εδώ και 10 χρόνια η μηχανή δουλεύει και δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λύσεις οι οποίες δεν τις θέλω κι εγώ να τις κάνω, να τις αποφεύγω πραγματικά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αφού δεν έχουμε καπελότο να αγοράσουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο και τώρα στην άλλη βαλβίδα πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουμε έδρα, μία έδρα τώρα. Μπλέκουμε, ανοίγουμε μεγάλες και αν θα μπει η έδρα σωστά και αν ο μηχανουργός θα την πρεσάρει σωστά και είναι και πράγματα εδώ που δυστυχώς στην Αφρική με απασχολούν και με προβληματίζουν. Οπότε καταφεύγουμε σε τέτοιες πατεντούλες που είναι αναπόφευκτες, αλλά καμιά φορά μπορούμε να τις κάνουμε, έτσι. Δεν το συνιστώ. Απλά είναι μια. Δεν θέλω να τρίβω τη βαλβίδα, γιατί η βαλβίδα υπάρχει ένα εργαλείο που μπορεί να την τρίψει σε 90 μοίρες. Εάν δεν το έχεις και την κρατήσεις με το χέρι και την βάλεις πάνω στον τροχό, δεν θα την τροχίσεις ποτέ ευθεία. Πάντα θα είναι η επιφάνειά της λίγο περίεργη. Οπότε καλύτερα εδώ που κάνουμε αυτό, δηλαδή εδώ μπορούμε με την πατέντα με το σταθερό δράπανο να το τρίψουμε και το είδαμε τώρα, έτσι μιλάμε τώρα εδώ αυτά τα 2 εκατοστά, μπορεί και εδώ η επιφανειάτσα που είναι λίγο από τον τροχό να μας δημιουργεί αυτό το κενό. Είναι παράλληλες, αυτή είναι παράλληλα, οπότε όταν θα λειτουργεί δεν θα παρουσιάζει αυτό όταν θα πηγαίνει πάνω κάτω, αν και δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί ο οδηγός την κρατάει σφιχτά, ο οδηγός του καπελότητα δηλαδή, δεν έχει κάποιο κενό να παίξει εδώ. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να γράφετε σχόλια, να κάνετε like και να κάνετε subscribe. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Εδώ είστε ακόμα. Okay, άντε να σας δείξω και πώς θα τρίψουμε και τη βαλβίδα. Αυτή τη φορά θα πάρουμε μια πέτρα η οποία θα έχει μεγαλύτερη διάμετρο. Παιδιά, όταν τροχίζουμε ατσάλι, σίδερο γενικά, χρησιμοποιούμε πέτρες και όχι κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε τη βαλβίδα μας, την έχουμε βάλει μέσα στην εγκοπή που έχει με εγγενή εδώ. Έτσι. Και ουσιαστικά ερχόμαστε στην άκρη εδώ του δράπανου και πάμε να την τροχίσουμε κρατώντας σταθερά εδώ. Λοιπόν. Βλέπουμε τη βαλβίδα πόσο ευθεία έχει τροχιστεί. Πάμε πάλι. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι ακριβώς. Ακριβώς παράλληλο. Έτσι.
Το βλέπουμε. Ακριβώς το ίδιο. Δεν το συνιστώ, αλλά είναι ένας τρόπος για να τρίψουμε τη βαλβίδα. Δεν το συνιστώ καθόλου. Προτιμότερο είναι να κάνετε το καπελότο και όχι εδώ τη βαλβίδα. Αλλά αν αποφασίσετε για κάποιο λόγο να τρίψετε εδώ τη βαλβίδα, αυτός είναι ο τρόπος που μπορείτε να το κάνετε χωρίς να έχετε το ειδικό εργαλείο, γιατί το ειδικό εργαλείο ουσιαστικά γραπώνει τη βαλβίδα και την πλησιάζει πάνω στην πέτρα. Η πέτρα έχει μεγάλη διάμετρο, πολύ μεγάλη διάμετρο, ώστε να μην επηρεάζει η περιφέρειά της την καμπυλότητα, να μην τη βγάλει τη βαλβίδα με καμπυλότητα, γιατί η βαλβίδα είναι μικρή, οπότε αν η διάμετρος είναι τέτοια δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και ουσιαστικά την πλησιάζει εντελώς ευθύγραμμα πάνω. Τώρα εμείς αυτό το εργαλείο το έχουν στα μηχανουργεία, όπως έχουν και εργαλείο για να τροχίζουν εδώ τη βαλβίδα, δηλαδή να τις κάνουν την ίδια επιφάνεια εδώ. Δεν το έχουμε αυτό το εργαλείο. Αυτή είναι η πατέντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε τη βαλβίδα σας έτσι. Εντελώς κομμένη ευθεία. Δεν το συνιστώ. Συνιστώ το καπελότο, έτσι, σας έδειξα τον τρόπο. Αλλά να σας δείξω και αυτή τη λύση, γιατί καμιά φορά ξέρω ότι κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εργασίες. Αλλά αν χρειαστεί να το κάνετε με σταθερό κολονάτο δράπανο και με μία εμέγενη η οποία έχει εγκοπεί, καλή ευθυγράμμιση να είναι 90 μοίρες με το δράπανο, έτσι, με το τραπέζι, και θα έχετε καλά αποτελέσματα. Να'τε. Okay. Σας ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε.